Ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Νάντση, Νατάσα, Αναστασία. Καλημέρα και από Κύπρο. Αρχικά να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε σήμερα κοντά μας. Χαιρόμαστε που ξεκινάμε ακόμα ένα κύκλο σεμιναρίων. Αργήσαμε λίγο αυτή τη φορά για φέτος, έφτασε Μάρτης. Αλλά τα έχουμε δρομολογήσει, νομίζω, πολύ καλά. Κοιτάξαμε αρκετά τις ανάγκες που υπήρχαν, τι είχατε συμπληρώσει σε προηγούμενα webinars, στις φόρμες. Θα δούμε ότι όντως θα μπορέσουν να απαντηθούν αρκετά ερωτήματα και απορίες που έχετε σχετικά με την ανοιχτή επιστήμη και κυρίως τα ερευνητικά δεδομένα. Οπότε ξεκινάμε δυναμικά με την Νάντση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νάντση, που είσαι εδώ. Κάνεις ένα ποδαρικό, από ό,τι καταλαβαίνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι εδώ. Ωραία. Αναστασία, Ναι. Βέβαια, να καλωσορίσουμε τη Νάντση και να την ευχαριστήσουμε που έχει αποδεχτεί να είναι μαζί μας για την έναρξη αυτής της χρονιάς. Οπότε, να συνεχίσουμε. Ότι την παρουσίαση του συγκεκριμένου webinar θα έχει αναλάβει, όπως είπαμε, η Νάντση, η οποία είναι Aggregation Officer ανοιχτής πρόσβασης στο Core. Και κατά τη διάρκεια του webinar, η Νάντση θα αναλύσει τις αρχές της ανοιχτής επιστήμης και των ανοιχτών δεδομένων, προκειμένου να υπογραμμίσει τα ωφέλη της εξωστρέφειας στην έρευνα, γνωστή και με τον όρο επιστημονική επικοινώνηση. Με την ανοιχτή επιστήμη να αποτελεί προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία εκφράζεται πλέον ως προϋπόθεση χρηματοδότησης, έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια εντατικά η ενσωμάτωση καλών πρακτικών ανοιχτής επιστήμης σε εθνικά ερευνητικά οικοσυστήματα. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει στον επαναπροσδιορισμό ροών εργασίας και στην ενίσχυση των υπηρεσιών που υποστηρίζουν την έρευνα. Οπότε, η Νάντση θα μας αναλύσει για την ανοιχτή επιστήμη, τα ανοιχτά δεδομένα, έτσι στο τέλος του webinar να μπορούμε να κατανοήσουμε κάποιους όρους της ανοιχτής επιστήμης, τα ανοιχτά δεδομένα, να γνωρίσουμε πηγές που περιέχουν εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με αυτές τις δύο έννοιες και γενικά να ενημερωθούμε για τις τελευταίες εξελίξεις και ενημερώσεις στον τομέα της ανοιχτής επιστήμης, ανοιχτής πρόσβασης, όλα αυτά. Νάντση. Λοιπόν, πρωτού ξεκινήσουμε, θα ξεκινήσω το βίντεο μου. Με βλέπετε όλοι κανονικά. Καλημέρα. Αυτό, βέβαια, το βίντεο μπορεί να κάνει τη σύνδεση λίγο πιο βαριά. Οπότε, αν δεν με ακούτε, πείτε μου και μπορώ να το σταματήσω να πάσα στιγμή. Θα ήθελα με τη σειρά μου να ευχαριστήσω όλους τους παράγοντες εκεί στην Ελλάδα που με καλέσανε να κάνω αυτή την παρουσίαση. Θα πρέπει να ομολογήσω ότι μπορεί να μην έχω κάνει ποτέ παρουσίαση για την ανοιχτή επιστήμη στα ελληνικά. Οπότε, άμα μου φεύγουν κάποιοι όροι στα αγγλικά, συγχωρέστε με. Ή αν κάποιους όρους δεν μπορώ να τους μεταφράσω πάρα πολύ καλά, πάλι συγχωρέστε με. Αυτό είναι ένα θέμα γενικά το οποίο θα πρέπει να σκεφτούμε όλοι όταν συζητάμε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με ορολογία. Και δυστυχώς αυτός ο τομέας έχει αναπτύξει πολύ μεγάλη ορολογία πια. Και γι' αυτό, άμα όλες τις λέξεις δεν τις λέω καλά στα ελληνικά, συγχωρέστε με και είμαι διατεθειμένη να βελτιωθώ πολύ σε αυτό. Θα μιλήσω για την ανοιχτή επιστήμη, για τα ανοιχτά δεδομένα και για την ανοιχτή πρόσβαση. Μισό λεπτό, γιατί κάτι γίνεται και δεν μπορώ. Ναι, ωραία. Λοιπόν, και θα πούμε μερικά βασικά πράγματα, τα οποία, επειδή αυτό είναι το αρχικό webinar, θεώρησα ότι όλοι οι συμμετάσχοντες σε αυτό το webinar δεν είναι πολύ καλά ενημερωμένοι με όλες τις έννοιες οι οποίες έχουν να κάνουν γύρω από την ανοιχτή επιστήμη. Γι' αυτό και σε αυτή την παρουσίαση θα δώσω λίγο σημασία σε αυτό, καθώς επίσης μετά θα πούμε και για πολλούς τομείς οι οποίοι έχουν να κάνουν με την ανοιχτή επιστήμη και ποια είναι τα εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους αυτούς οι οποίοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την ανοιχτή επιστήμη. Οπότε, ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκα την παρουσίασή μου, καθώς επίσης και το γενικότερο νόημα αυτής της παρουσίασης, είναι αυτό που κάνουμε και αυτό που λέμε train the trainer, δηλαδή να κάνουμε
να μπορέσουμε να μάθουμε σε μερικούς ανθρώπους κάποιες βασικές γνώσεις, ούτως ώστε αυτοί να πάνε μετά και να διοχετεύσουν αυτές τις γνώσεις παραπάνω σε άλλες μερίδες ανθρώπων. Και από τη στιγμή που αυτό είναι ένα open air webinar, θεώρησα ότι αυτό είναι και όλες και το κοινό, αυτό είναι και το κοινό του open air, ότι δηλαδή θα είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν να κάνουν ως επιτοπλίστων με την υποστήριξη της έρευνας. Τώρα, αυτό το slide που βλέπετε μπροστά σας έχει το πιο βασικό ίσως και το πιο απλουστευμένο κύκλο ζωής της έρευνας, όπου στην ουσία υπάρχει μια ιδέα, η οποία αυτή η ιδέα αναπτύσσεται σε μια μεθοδολογία και για να δημιουργηθεί μια έρευνα πρέπει να συλλέξουμε κάποια δεδομένα, μετά να τα αναλύσουμε και στο τέλος να τα δημοσιεύσουμε. Και η ανοιχτή επιστήμη έχει να κάνει με όλον αυτόν τον κύκλο και αν μπορούσατε κιόλας να βάλετε τη φαντασία σας να δουλέψει και να μπορέσετε να σπάσετε σε περισσότερα κομμάτια όλα αυτού τα στάδια της έρευνας, τότε θα δούμε ότι η ανοιχτή επιστήμη βρίσκεται στο κέντρο της έρευνας και δεν έχει να κάνει τίποτα άλλο παρά με την έρευνα αυτή. Και είναι βασική η εφαρμογή της σε όλα τα στάδια της έρευνας και αυτή είναι κιόλας και η δυσκολία την οποία βλέπουμε αυτή τη στιγμή για την υιοθέτηση της ανοιχτής επιστήμης από τους ακαδημαϊκούς, αλλά καθώς επίσης και για τις γνώσεις τις οποίες έχουμε προς το παρόν, ώστε η ανοιχτή επιστήμη να μην είναι πια μια ιδέα την οποία μπορούμε να κατανοήσουμε εύκολα, αλλά μια ιδέα η οποία μας δημιουργεί προβληματισμούς. Οπότε η ανοιχτή επιστήμη, όπως προείπα, έχει να κάνει με όλα τα στάδια της έρευνας και σκοπός πια δεν είναι να επικεντρωθεί μονάχα σε ένα μέρος της έρευνας, παρά στο γενικότερο σύνολό της. Και έχει να κάνει με την έρευνα σαν σύνολο και σαν οντότητα και πώς αυτή η έρευνα που θα κάνει κάποιος θα μπορέσει μετά να επιφέρει καρπούς. Και οι καρποί αυτοί έχουν να κάνουν με το γεγονός, ας πούμε, πώς κάποιος άλλος θα μπορέσει να δει εις βάθος πώς συλλέχθηκαν τα δεδομένα ή, ας πούμε, πώς αναλύθηκαν τα δεδομένα. Και δεν μας ενδιαφέρει τώρα πια μόνο το τελικό αποτέλεσμα, αλλά αυτό το οποίο νοιαζόμαστε είναι πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μεγαλύτερες συνεργασίες μεταξύ των ερευνητών, πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε την έρευνα αυτή περισσότερο προσιτή όχι μόνο σε αυτούς οι οποίοι είναι μέσα στην ερευνητική ομάδα, αλλά και σε μεγαλύτερο τομέα της κοινωνίας, είτε αυτό μπορεί να είναι ερευνητικός τομέας, αλλά είτε αυτό μπορεί να είναι ένας απλός πολίτης, ο οποίος έχει έναν προβληματισμό και θεωρεί ότι με βάση αυτή την έρευνα, οι προβληματισμοί του, οι ανάγκες, οι ερωτήσεις που έχει, θα μπορούσαν να καλυφθούν. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο και με τη δημιουργία κάποιων εργαλείων, μπορούμε να κάνουμε όλα τα επίπεδα της ερευνητικής κοινωνίας, να τα κάνουμε διαθέσιμα σε άλλους, για να μπορούν στο τέλος, ανάλογα με τις ανάγκες που έχουν, να καλύψουν τις ανάγκες τους με βάση αυτές τις διάφορες βαθμίδες της έρευνας. Η ανοιχτή επιστήμη βέβαια δεν είναι μία πρωτόγνωρη εικόνα και μία πρωτόγνωρη ιδέα, αλλά όμως υπάρχει γιατί προϋπάρχουν κάποιες άλλες ιδέες στον τομέα της επικοινωνίας των ακαδημαϊκών, αυτό που στα αγγλικά λέμε scholarly communications. Και ίσως μία ιδέα με την οποία οι πιο πολλοί παρευρισκόμενοι αυτού του webinar να είναι γνωστοί είναι η ανοιχτή πρόσβαση ή αυτό που λέμε στα αγγλικά open access. Και αυτό το οποίο πρέπει να δώσουμε σημασία είναι ότι η ανοιχτή πρόσβαση έχει δημιουργηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και με αυτό λέω για κάποιο πάρα πολλά χρόνια με βάση το γεγονός ότι είναι μια σχετικά πρόσφατη έννοια, αλλά με βάση την ανοιχτή επιστήμη είναι η πιο παλιά έννοια και έχει να κάνει με την πρόσβαση στο τελικό αποτέλεσμα. Και αυτό έρχεται στο στάδιο της δημοσίευσης και δεν λαμβάνει υπόψη της τα προηγούμενα στάδια του ερευνητικού κύκλου. Και η δημοσίευση έχει, με την ανοιχτή δημοσίευση, ο σκοπός ήταν τα χρήματα τα οποία έχουν δοθεί για τη δημιουργία της έρευνας. Το αποτέλεσμά τους ήταν κάποιοι καρποί, δηλαδή κάποιο τελικό αποτέλεσμα,
Και η θεωρία πίσω από την ανοιχτή πρόσβαση ήταν ότι όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν δώσει το χορηγία, τα χρήματα για να δημιουργηθεί αυτή η έρευνα, πώς επί το πλείστον έρχεται από δημόσια χρήματα, να μπορούν να κερδίσουν πάλι πίσω τους καρπούς των χρημάτων των οποίων δώσανε, ούτως ώστε να έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα της έρευνας. Και η ανοιχτή επιστήμη είναι μια έννοια η οποία αποτελείται από διαφορετικά components, διαφορετικές βαθμίδες μέσα της, και έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι ψηφιακή, ότι είναι διαδικτυακή, ότι πρέπει να είναι χωρίς κόστος για τον τελικό χρήστη, και πρέπει επίσης να μην υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα σε τέτοιο βαθμό, ούτως ώστε να είναι σε θέση να κλείνουν την διάδοση της έρευνας. Και χρειάζεται επίσης και η συγκατάθεση του συγγραφέα και των πνευματικών δικαιωμάτων. Μία άλλη έννοια, η οποία είναι πάρα πολύ διαδεδομένη και ίσως να είναι επίσης γνωστή στους παρευρίσκοντες αυτού του webinar, είναι η συλλογή των δεδομένων. Και αυτό είναι ένα άλλο στάδιο στον κύκλο της έρευνας. Αυτό που λέμε το data collection στην έρευνα, που έρχεται μετά την διαμόρφωση της μεθοδολογίας. Και αυτός επίσης είναι ένας άλλος παράγοντας, ο οποίος διαμορφώνει την εικόνα και την έννοια της ανοιχτής επιστήμης. Και με τη συλλογή δεδομένων, αυτό που εννοούμε είναι κάτι παρόμοιο όπως προείπαμε και με την ανοιχτή πρόσβαση. Δηλαδή ότι τα ανοιχτά δεδομένα πρέπει να χρησιμοποιούνται ελεύθερα, ότι δεν πρέπει να έχουν κάποιο περιορισμό όσον αφορά με τα πνευματικά δικαιώματα, αλλά να μπορούν όμως να διατηρούνται ούτως ώστε αυτοί που τα χρειάζονται να έχουν πρόσβαση σε αυτά, είτε στο γενικό τους σύνολο, αλλά είτε μόνο σε κάποιο μέρος αυτών των δεδομένων. Ίσως να σκεφτείτε, ωραία, προς το παρόν έχουμε μάθει δύο έννοιες, η οποία μία είναι η ανοιχτή πρόσβαση και η άλλη είναι τα ανοιχτά δεδομένα, τα οποία έχουν να κάνουν με τον κύκλο της έρευνας και τα οποία στο σύνολό τους απαρτίζουν την ανοιχτή επιστήμη. Και ίσως να αναρωτηθείτε μήπως είναι μόνο αυτοί οι όροι ή μήπως υπάρχουν και άλλοι όροι. Και εδώ πέρα θα έρθω λίγο να δημιουργήσω το πρώτο βαθμό της σύγχυσης που μπορεί να υπάρχει, γιατί ευτυχώς ή δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί όροι οι οποίοι απαρτίζουν την ανοιχτή επιστήμη. Σε ένα από τα προγράμματα στα οποία έχω δουλέψει στο παρελθόν, το Foster, στο οποίο θα μιλήσω λίγο αργότερα, είχαμε δημιουργήσει το ταξόνομι της ανοιχτής επιστήμης, και η συνάδελφος Κατερίνα Λενάκη από την Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι αποφάσισε ότι αυτό το ταξόνομι πρέπει να μεταφραστεί στα ελληνικά, και με βοήθησε γιατί, όπως προείπα, νιώθω ότι έχω χάσει την επαφή μου με την ελληνική ορολογία. Βοήθησε να δημιουργηθεί, μάλλον ήταν αυτή η οποία αρχικά λαμβάνω ένα μήνυμα ότι η σύνδεσή μου στο ίντερνετ δεν είναι σταθερή, με ακούτε σωστά? Μη σε ακούμε, ναι. Ωραία, εντάξει. Σε ακούμε. Ωραία, ευχαριστώ. Και αυτό που κάναμε είναι ότι μεταφράσαμε το δέντρο, την ταξονομία της ανοιχτής επιστήμης, και όπως βλέπετε όλοι αυτοί οι όροι συμμετέχουν για να δημιουργηθεί αυτό το ανοιχτή επιστήμη. Και αυτοί οι όροι είναι πολλοί. Και έχουμε μία κάτω στο τέλος αυτού του slide, σας δίνω κάποια links με τον οποίο μπορείτε να βρείτε την φωτογραφία στο Fixer, καθώς επίσης και την φωτογραφία στα αγγλικά. Και στα αγγλικά έχουμε επίσης φτιάξει και ένα RTF αρχείο, το οποίο σας επιτρέπει να το κατεβάσετε και να το ενώσετε με άλλα προϋπάρχοντα ταξόνομι στα οποία έχετε. Και αν θεωρείτε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα είναι χρήσιμο στα ελληνικά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη να το κάνω και στα ελληνικά. Οπότε έχουμε όλους αυτούς τους όρους, οι οποίοι έχουν να κάνουν με την ανοιχτή επιστήμη, και στα προγράμματα και στο πρόγραμμα του Foster, για το οποίο θα μιλήσω αργότερα, έχουμε μία βάση στην οποία έχουμε πολλά papers, PDFs, videos από το YouTube, παρουσιάσεις, τα οποία έχουν να κάνουν με τους όρους της ανοιχτής επιστήμης.
Και αυτό το οποίο καταλάβαμε είναι ότι κοιτάξαμε κατά πόσο όταν κάποιος ανεβάζει κάποιο από αυτά τις πηγές στην πλατφόρμα του Foster, τότε τους δίνει κάποιους όρους, κάποιες λέξεις κλειδιά, οι οποίες λέξεις κλειδιά χαρακτηρίζουν το περιεχόμενο το οποίο έχει ανέβει στην πλατφόρμα. Και αυτό το οποίο συνειδητοποιήσαμε είναι ότι υπάρχουν μερικοί όροι, και αυτοί είναι οι όροι σε πορτοκαλί, και πολύ χειρότερα μετά έχουμε τους όρους που είναι σε κόκκινη, που είναι δηλαδή το reproducibility training, είναι ότι υπάρχουν μερικοί όροι για τους οποίους δεν έχουμε αρκετό υλικό. Και με βάση αυτό το δέντρο, αυτό το taxonomy, και με βάση το ποσοστό που έχουμε δίπλα από τους όρους, μπορούμε επίσης να καταλάβουμε πού είναι τα κενά στην ανοιχτή επιστήμη και τι είναι αυτό το οποίο θα χρειαστεί αύριο μεθαύριο να μας ζητηθεί από αυτούς οι οποίοι θέλουν να κάνουν πράξη την ανοιχτή επιστήμη, αλλά όμως δεν γνωρίζουν πώς να το κάνουν. Ας πούμε εδώ πέρα, και εδώ πέρα θα μεταφερθώ σε όρους της Αγγλικής, βλέπουμε ότι για παράδειγμα το Reproducibility Guidelines, αυτό δηλαδή που μιλάμε στα ελληνικά σαν την επαναδημιουργία της έρευνας, βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν πολλές οδηγίες για αυτά τα guidelines, και αυτό θα πρέπει να μας δείξει ότι στο μέλλον ενδεχομένως αν δεν μπορέσουν τα οποία ορίζουν την ανοιχτή επιστήμη και εφαρμόζουν την ανοιχτή επιστήμη σε πρωτοποριακό επίπεδο, αν δεν μπορέσουν να δημιουργήσουν αυτές τις οδηγίες, τότε θα έχουμε ένα μεγάλο κενό στον τομέα. Αλλά όμως από την άλλη μπορούμε να δούμε για παράδειγμα ότι για το open access έχουμε πολύ υλικό και για το open data για παράδειγμα έχουμε πολύ υλικό, το οποίο αυτό μας δείχνει να καταλάβουμε, ή για τις πολιτικές ανοιχτές επιστήμης, το οποίο μας δείχνει να καταλάβουμε ότι αυτοί οι τομείς είναι εξελιγμένοι. Οπότε εδώ πέρα μπορούμε να μιλήσουμε και για δύο διαφορετικές όψεις του νομίσματος και το πώς θα μπορέσουμε να χειριστούμε το training. Δηλαδή για αυτά τα πράγματα στα οποία ήδη έχουμε υλικό, θα μπορούσαμε ίσως και εμείς να εκπαιδεύσουμε καλύτερα τον εαυτό μας, να μάθουμε περισσότερα για αυτό, και καθώς εμβαθύνουμε περισσότερο στον τομέα της γνώσης μας όσον αφορά με αυτούς τους όρους, μετά καλό θα ήταν να αρχίσουμε να κοιτάζουμε άλλους όρους και να δούμε πώς θα μπορέσουμε και να αποκτήσουμε γνώσεις πάνω σε αυτό το τομέα, αλλά καθώς και πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε, ώστε και εμείς να βοηθήσουμε να προάγουμε αυτούς τους τομείς. Και τώρα ας κοιτάξουμε λίγο πώς αυτή η ανοιχτή έρευνα μπορεί να εκτελεστεί. Αυτό την εικόνα τη δείχνω πάρα πολύ στις παρουσιάσεις τις οποίες κάναμε την ανοιχτή έρευνα και προσπαθώ να το κάνω σε σχέση με την προηγούμενη παρουσίαση όπου υπήρχε αυτός ο μεγάλος όγκος πληροφοριών. Και αυτό γιατί όταν έκανα το διδακτορικό μου το έκανα στην Αμερική και συνήθως πετούσα πίσω στην Ελλάδα για να πάω πίσω στην οικογένειά μου. Και μία φορά στο αεροπλάνο, θυμάμαι, πετούσα από την Βοστόνη στην Φραγκφούρτη και η πτήση, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είναι κάπου κοντά στις 8 με 9 ώρες. Και μία κοπέλα δίπλα μου είχε αγοράσει ένα κουτί με ακουστικά για να έχει προφανώς μέσα στην πτήση να ακούει τη μουσική της. Και αυτά τα ακουστικά είχαν αυτό το πολύ παράξενο πακετάρισμα, το οποίο πιστεύω πολλοί από εμάς έχουμε δει, το οποίο δεν ανοίγει με τίποτα. Και όταν προσπαθείς να το ανοίξεις ή με μαχαίρι ή με ψαλίδι, το μόνο το οποίο καταφέρνεις να κάνεις είναι να κόψεις το δάχτυλό σου. Και δεν θα ήθελα το προηγούμενο slide να προκαλέσει μία αίσθηση κορεσμού και να κάποιος να θεωρήσει ότι επειδή υπάρχουν όλοι οι όροι, ότι η ανοιχτή πρόσβαση είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορέσουμε ποτέ να το ξεδιπλώσουμε, να το ανοίξουμε και δεν θα μπορέσει ποτέ να γίνει κάτι το οποίο θα γίνει δικό μας. Μία λύση σε αυτή την αναζήτηση είναι, εννοείται, το opener και τα training webinars τα οποία κάνει, και σε ένα από αυτά είμαστε τώρα, καθώς επίσης και όλες οι πηγές οι οποίες έχει στο διαδίκτυο σχετικά με την διάδοση των πληροφοριών για την ανοιχτή επιστήμη. Ένα πρόγραμμα το οποίο έχει τελειώσει, αλλά όμως έχει πολύ υλικό σχετικά με την ανοιχτή επιστήμη, είναι η πλατφόρμα του Foster. Και σας δίνω εδώ πέρα σε αυτή τη διαφάνεια το URL της πλατφόρμας, στην οποία μπορείτε να μπείτε και να δείτε το υλικό το οποίο έχει. Αλλά όμως πιο περιγραφικά,
στο Foster υπάρχουν πάρα πολλά μαθήματα. Υπάρχουν πάρα πολλά μαθήματα γιατί σε αυτή την πλατφόρμα ενώσαμε τρία project, τα οποία είναι το Foster, είναι το Open Minded, το οποίο είχε να κάνει με την εξόρυξη δεδομένων σχετικά με τα δεδομένα της, με τα ανοιχτά δεδομένα, και επίσης και ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο δουλεύουμε αυτή τη στιγμή, το οποίο έχει να κάνει με την ανοιχτή επιστήμη και με την responsible research, με την υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία. Αλλά όμως σε αυτή τη διαφάνεια στην οποία βλέπετε αυτή τη στιγμή, σας δείχνω τα μαθήματα τα οποία είχε δημιουργήσει το Foster όσον αφορά με το toolkit, την εργαλειοθήκη την οποία έφτιαξε. Και αυτά τα μαθήματα έχουν να κάνουν με ανοιχτή επιστήμη, τις καλύτερες πρακτικές της ανοιχτής επιστήμης, με την πώς κάποιος μπορεί να διαμορφώσει τα workflows με το Open Peer Review, με το Open Science και Innovation. Και ο σκοπός αυτών των μαθημάτων ήταν να είναι συνοπτικά και να μπορεί κάποιος, χωρίς να έχει κάποια βοήθεια από κάποιον άλλον, να πάρει αυτά τα μαθήματα. Τα μαθήματα προς το παρόν είναι φτιαγμένα στα αγγλικά, έχουμε μεταφράσεις σε μερικά μαθήματα στα ισπανικά και δεχόμαστε επίσης μεταφράσεις και σε άλλες γλώσσες. Οπότε αν κάποιοι θα θέλαν να δημιουργήσουν μια μικρή ομάδα και να μεταφράσουν κάποια από αυτά τα μαθήματα τα οποία θεωρούν ότι είναι βασικά, η πλατφόρμα του Foster είναι πάρα πολύ χαρούμενη να τα ανεβάσει στο site της. Και επίσης σκοπός αυτός των μαθημάτων είναι μετά αυτοί οι οποίοι θα πάρουν αυτά τα μαθήματα να κερδίσουν αυτά τα badges, αυτές τα σύμβολα, τα οποία βρίσκονται στην δεξιά πλευρά της διαφάνειας, και με αυτά τα σύμβολα να μπορέσουν να πιστοποιήσουν και ότι είναι γνώστες του αντικειμένου. Και στο Foster επίσης έχουμε και κάποιες διαδρομές μάθησης, δηλαδή όταν κάποιος μπορέσει και πάρει παραπάνω από ένα από αυτά τα μαθήματα, τα οποία μαθήματα έχουμε ορίσει με βάση τη διαδρομή μάθησης, θα μπορέσει μετά να πάρει ένα μεγαλύτερο badge, με ένα μεγαλύτερο σύμβολο, με το οποίο θα μπορέσει να αποδείξει ότι είναι γνώστης όλων αυτών των ενιών και όλων αυτών των νέων γνώσεων. Και αυτές οι πέντε διαδρομές μάθησης τις οποίες φτιάξαμε είναι ο ανοιχτός ομότιμος αξιολογητής, αυτό το οποίο στα αγγλικά ονομάζουμε σαν Open Peer Reviewer, ο υπεύθυνος διαμοιραστής δεδομένων, ο αναπαραγώγημος πρακτικός έρευνας, δηλαδή ο Open Reproducible Researcher, ο ανοιχτός επιταχυντής της οικονομίας, δηλαδή ο Open Innovator Accelerator, και εδώ πέρα σας δείχνω κιόλας και ένα μικρό screenshot από πώς λειτουργεί αυτή η διαδρομή μάθησης. Δηλαδή εγώ αυτή τη στιγμή αυτό που έκανα είναι ότι, για παράδειγμα, έχω τελειώσει κατά 11% το μάθημα που λέγεται Open Science Innovation, και μετά πρέπει να πάρω άλλα δύο μαθήματα, το οποίο είναι το Managing and Sharing Research Data και το Open Licensing. Και μετά, όταν θα τελειώσει αυτή η διαδρομή, όπου στο Open Licensing έχω ήδη συμπληρώσει το 81%, και όπως βλέπετε αυτή η διαδρομή, όταν θα την τελειώσω στο τέλος, μετά θα μπορέσω να πάρω το κατάλληλο badge. Και μετά είναι και ο συγγραφέας της ανοιχτής πρόσβασης, δηλαδή ο Open Access Author. Και με βάση αυτά τα μαθήματα, τα οποία έχουν και αυτά ένα σκοπό, όπως είπα και προθύστερα, του Train the Trainer, δηλαδή κάποιος εκπαιδεύει τον εαυτό του και μετά πάει και εκπαιδεύει άλλους και άλλους, και έτσι πάει λέγοντας, μπορούμε να κάνουμε μεγαλύτερη διασπορά της εκπαίδευσης σχετικά με τον τομέα. Ένα άλλο αποτέλεσμα του Foster ήταν το Open Science Training Handbook, το οποίο, να σας δώσω λίγο το περιβάλλον στο οποίο δημιουργήθηκε. Οι δήμονες από την Ευρώπη μαζεύτηκαν σε ένα τριήμερο ή τετραήμερο σε ένα μέρος, και αυτό που κάνανε είναι ότι δημιουργήσανε αυτό το εργαλείο, αυτό το εγχειρίδιο για την ανοιχτή επιστήμη. Και αυτό σας δίνω κάποια links στο τέλος, που έχει δημιουργηθεί σε ένα περιβάλλον, το οποίο είναι στο περιβάλλον GitHub, και αυτό το κάνει να είναι ανοιχτό προς όλους, καθώς επίσης να δέχεται μεταφράσεις,
και να μην είναι ένα στατικό βιβλίο το οποίο εκτυπώνεται και μένει στο ράφι του σπιτιού μας, αλλά όμως να αλλάζει καθώς τα πράγματα αλλάζουν. Γιατί η ανοιχτή επιστήμη είναι ένας τομέας ο οποίος εξελίσσεται και γενικά θα υπάρχουν αλλαγές στον τομέα και στο μέλλον. Και το προσωπικά εγώ θεωρώ ότι το Open Science Training Handbook αποτελεί έναν πάρα πολύ καλό πηγή πληροφοριών για την ανοιχτή επιστήμη. Δεν φτιάχτηκε από θεωρητικούς για τον τομέα της επιστήμης και για το πώς θα πρέπει να είναι η επιστήμη. Δεν φτιάχτηκε όμως από ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν στην ανοιχτή επιστήμη, και αυτό είναι το ωραίο. Φτιάχτηκε από ανθρώπους οι οποίοι έρχονται σε επαφή καθημερινά με ακαδημαϊκούς ή κάνουν train, εκπαιδεύουν άλλους ανθρώπους. Οπότε οι τομείς που εμφανίζονται μέσα στο handbook είναι τομείς οι οποίοι έχουν να κάνουν με τα καθημερινά προβλήματα και ο σκοπός τους είναι να παρέχουν λύση στα προβλήματα αυτά. Και σας δίνω εδώ πέρα το link για το πώς μπορείτε να βρείτε το βιβλίο στα ελληνικά, αλλά επίσης υπάρχει και σε άλλες γλώσσες αν θέλετε να κάνετε μεγαλύτερη προώθηση του handbook και σε άλλες γλώσσες. Οπότε γενικότερα σκέφτηκα ότι καλό θα ήταν να σας δώσω κάποιους τομείς για τους οποίους θα μπορούσατε να μάθετε πράγματα. Και αν θέλετε γενικά να μάθετε κάποια πράγματα για την ανοιχτή επιστήμη και για την ανοιχτή πρόσβαση για τα ανοιχτά δεδομένα, μία πηγή είναι το Open Access Directory. Δεν έχει κείμενο, δεν έχει narrative, αυτό που λέμε, ότι δηλαδή θα μπορέσετε να διαβάσετε κάτι και θα μορφωθείτε. Το Open Access Directory είναι μία λίστα από δεδομένα και είναι απλά facts για διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με την ανοιχτή επιστήμη και με τα ανοιχτά δεδομένα και με την ανοιχτή πρόσβαση. Για παράδειγμα, έχετε κάποιον ο οποίος έρχεται στη βιβλιοθήκη σας και ρωτάει πώς θα μπορούσα να μάθω ποια είναι τα αποθετήρια τα οποία έχουν, τα οποία δεν συνδέονται με το ακαδημαϊκό πανεπιστήμιο το οποίο δουλεύω, αλλά θέλω ένα αποθετήριο στο οποίο να μπορώ να κάνω, να εναποθέσω το έργο μου, το οποίο να έχει, για παράδειγμα, focus, να επικεντρώνεται στα οικονομικά. Μπορείτε να πάτε στο Open Access Directory, γιατί έχει μια λίστα που έχει όλα τα discipline repositories, δηλαδή όλα τα αποθετήρια, τα οποία έχουν να κάνουν με κάποιο συγκεκριμένο, θεματική. Και εκεί πέρα υπάρχουν λίστες, ας πούμε μπορείτε να πάτε στη λίστα Economy και να βρείτε όλα τα αποθετήρια στα οποία δέχονται άρθρα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικονομία. Ή αποθετήρια τα οποία δέχονται άρθρα τα οποία έχουν να κάνουν με τη βιολογία. Ή ας πούμε εσείς θέλετε να ενημερωθείτε παραπάνω για την ανοιχτή επιστήμη και σκέφτεστε, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να μπορούσα να βρω, ας πούμε, ποια blog posts γράφουν άρθρα για την ανοιχτή επιστήμη. Και επειδή γνωρίζω να διαβάζω αγγλικά ή επειδή μπορεί να γνωρίζω να διαβάζω γαλλικά, θα μπορούσα να βρω ποια blog posts για την ανοιχτή επιστήμη μπορώ να διαβάζω. Υπάρχει λίστα στο Open Access Directory που έχει να κάνει με τα blogs για την ανοιχτή επιστήμη και εκεί μέσα θα βρείτε blogs τα οποία είναι από όλο τον κόσμο, τα οποία γράφουν για την ανοιχτή επιστήμη και θα μπορείτε να τα έχετε στο μυαλό σας για να μπορείτε να διαβάζετε σχετικά με τον τομέα. Και ας προχωρήσουμε λίγο παρακάτω για να δούμε ποια είναι τα ωφέλη της ανοιχτής πρόσβασης. Και τα ωφέλη αυτά, αν το δούμε από διαφορετικές πλευρές και έννοιες, γιατί σε κάθε τομέα υπάρχουν διαφορετικοί stakeholders, υπάρχουν διαφορετικά μερίδες ατόμων, οι οποίοι μπορούν να σχετίζονται με τον τομέα, ανάλογα με την πλευρά με την οποία βλέπουμε τον τομέα. Υπάρχουν γενικά ωφέλη, υπάρχουν ωφέλη για τους νέους ερευνητές, υπάρχουν οικονομικά ωφέλη, αλλά γενικότερα θα πρέπει να δούμε τα ωφέλη σε συνεργασία με αυτό το οποίο είδαμε στην αρχή, που ήταν ο ορισμός της ανοιχτής επιστήμης. Ότι δηλαδή, όπως προείπαμε, με την ανοιχτή επιστήμη τα αποτελέσματα της έρευνας διαδίδονται πιο εύκολα. Και άλλοι μπορούν να δουν τα αποτελέσματα, και άλλοι μπορούν να σπάσουν κάθε μέρος της έρευνας και να πάρουν αυτά τα κομμάτια της έρευνας τα οποία τους επιτρέπουν.
Επίσης, αυτό μπορεί να βελτιώσει και την συνεργασία μεταξύ των επιστημόνων. Τώρα πια υπάρχει το διαδίκτυο και δεν υπάρχουν σύνορα στην επιστήμη και υπάρχουν επίσης και τα ευρωπαϊκά προγράμματα, για παράδειγμα, όπου κάποιος για να πάρει κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα επιβάλλεται η δημιουργία μιας ομάδας που δεν είναι από μια χώρα μόνο ή από ένα πανεπιστήμιο μόνο. Οπότε με την ανοιχτή επιστήμη κάποιος μπορεί να δει άλλες παρεμφερείς έρευνες που έχει κάνει κάποιος άλλος κάπου αλλού στον κόσμο που εμείς δεν γνωρίζουμε για αυτό το άτομο, αλλά όμως με βάση τη δουλειά αυτού του ατόμου μπορούμε να γνωρίσουμε και για το άτομο και να τον να του ζητήσουμε να έρθει μαζί μας για να μπορέσουμε μετά να φτιάξουμε ένα καινούριο πρόγραμμα για να μπορέσουμε να κοιτάξουμε κάποιο καινούριο πρόγραμμα και να δούμε κάποια άλλη εικόνα επιστημονική την οποία δεν έχουμε εξετάσει. Επίσης υπάρχουν και ωφέλη για τους νέους ερευνητές και αυτό επίσης είναι κάτι στο οποίο πιστεύω ότι όλοι εμείς οι οποίοι κάνουμε training για την ανοιχτή επιστήμη θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στους νέους ερευνητές για πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί οι νέοι ερευνητές είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν μάθει παλαιομοδίτικες πρακτικές της έρευνας και τις παλαιομοδίτικες πρακτικές της δημοσίευσης της έρευνας. Οπότε είναι πιο ανοιχτή σε κάτι καινούριο. Και από την άλλη, οι νέοι επιστήμονες είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν ακόμα εδραιώσει τον εαυτό τους και το όνομά τους στην έρευνα. Οπότε είναι αυτοί οι οποίοι έχουν περισσότερο ανάγκη να δείξουν τη δουλειά τους εκεί έξω και να μπορέσουν να συνεργαστούν με άλλα άτομα εκεί έξω, γιατί ενδεχομένως δεν έχουν την προϋπηρεσία και το background ούτως ώστε να έχουν διαμορφώσει κάποιο δίκτυο μεταξύ τους για να μπορέσουν να το κάνουν αυτό. Οπότε είναι αυτούς στους οποίους πρέπει πρώτα να τους κάνουμε train, ούτως ώστε να μπορέσουν και αυτοί να γίνουν πρωτοπόροι στη διαμόρφωση μιας ανοιχτής πρακτικής στην έρευνά τους. Και να μπορέσουν αυτοί μετά με τη σειρά τους να συζητήσουν με άλλους νέους επιστήμονες για το πώς το κάνανε και να μπορέσουν μετά να τους προκαλέσουν και αυτούς να δημιουργήσουν, να ακολουθήσουν τις πρακτικές της έρευνας. Και αυτό γιατί να ξέρετε ότι όσο και να μιλάμε εμείς, αυτό που λέμε peer-to-peer, δηλαδή ο ομοειδεάτης, δηλαδή ο συνάδελφος, δηλαδή ο άλλος ακαδημαϊκός που θα μιλήσει στον άλλον ακαδημαϊκό, έχει μία πάρα πολύ μεγάλη και εξίσου σημαντική σημασία για το πώς μεταδίδονται οι πληροφορίες στον τομέα μας. Και γενικά υπάρχουν και ωφέλη για τους καταναλωτές της έρευνας. Γι' αυτό είπα ότι πρέπει να το κοιτάξουμε από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Ας πούμε, ένα άλλο από τα προγράμματα τα οποία δουλεύω είναι το CORE. Το οποίο CORE τι κάνει, πάει και βρίσκει όλα τα ανοιχτά δημοσιεύματα, τα οποία βρίσκονται είτε σε ανοιχτά αποθετήρια, είτε αυτά είναι ιδρυματικά αποθετήρια, αλλά είτε είναι αποθετήρια disciplinary, δηλαδή που έχουν να κάνουν με κάποιο συγκεκριμένο θέμα και παίρνει μετά όλη αυτή την ανοιχτή γνώση και την δίνει πίσω στον κόσμο δωρεάν, ούτως ώστε όλοι αυτοί που θέλουν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες. Κάτι αντίστοιχο κάνει επίσης και το Opener, που είναι ο διοργανωτής αυτού του webinar και φέτος κιόλας συμπληρώνει τα 10 του χρόνια. Και όλοι αυτοί οι οργανισμοί, όπως ήταν το CORE, τα services, οι υπηρεσίες, όπως ήταν το CORE προηγουμένως και όπως είναι το CORE τώρα, αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν είναι να προωθήσουν όλη αυτή τη δουλειά, την οποία μαγικά κάνουν όλοι αυτοί οι μονάδες που προσπαθούν να προωθήσουν την ανοιχτή πρόσβαση, άλλοι φορείς οι οποίοι προσπαθούν να προωθήσουν την ανοιχτή πρόσβαση, αλλά και όλοι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να εφαρμόσουν την ανοιχτή πρόσβαση, ούτως ώστε να μπορέσουν όλες αυτές οι πληροφορίες, οι οποίες είναι διάσπαρτες, να μπορέσουν να τις συγκεντρώσουν, γιατί έτσι σαν ένα σώμα, το οποίο είναι μεγάλο, φαίνεται καλύτερα και μπορεί κάποιος μετά να μπει σε ένα service, σε μια υπηρεσία και να μπορέσει να ενημερωθεί σχετικά με αυτό το τομέα, αλλά και επίσης να μπορέσει να ενημερωθεί σχετικά με όλες τις πτυχές αυτού του τομέα. Κάτι άλλο στο οποίο ωφελεί η ανοιχτή επιστήμη είναι για αυτούς οι οποίοι κάνουν τις εξορίξεις κειμένων και δεδομένων.
αυτό το οποίο λέμε στα αγγλικά text and data mining. Για την εξόριξη των δεδομένων και των κειμένων χρειαζόμαστε ένα πολύ μεγάλο σώμα πληροφοριών και χρειαζόμαστε ανοιχτές άδειες και χρειαζόμαστε περιεχόμενο το οποίο να είναι διαθέσιμο σε μία μορφή η οποία να είναι αναγνώσιμη από τους υπολογιστές. Τα γράμματα και αυτή η παρουσίαση που βλέπετε μπροστά σας είναι παρουσίαση η οποία είναι εύκολο να διαβαστεί με τα μάτια μας από ανθρώπους. Αλλά όμως αυτή η παρουσίαση που έχω κάνει δεν θα ήταν καθόλου εύκολο να διαβαστεί από μηχανές. Δηλαδή να έχουμε αυτό το machine accessibility που λέμε στα αγγλικά. Δηλαδή πώς θα μπορέσει ο υπολογιστής να καταλάβει έννοιες τις οποίες τα μάτια των ανθρώπων δεν τις καταλαβαίνουμε. Και η ανοιχτή πρόσβαση, η ανοιχτή επιστήμη, τα ανοιχτά δεδομένα έχουν διαφορετικά layers, έχουν διαφορετικές βαθμίδες. Και εμείς αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε ναι, πιο πολύ στη βαθμίδα σε αυτήν εδώ την παρουσίαση, πιο πολύ στη βαθμίδα πώς θα μπορέσουμε εμείς σαν άνθρωποι με τα μάτια μας να διαβάσουμε και να κατανοήσουμε τις πληροφορίες και πώς θα μπορέσουμε να διαδώσουμε τις πληροφορίες. Αλλά όμως μια άλλη βαθμίδα της ανοιχτής επιστήμης μιλάει για το πώς αυτές οι πληροφορίες θα μπορέσουν να διαδοθούν σε επίπεδο μηχανών, δηλαδή πώς ένας υπολογιστής ο οποίος έχει πληροφορίες θα μπορέσει να τις μεταφέρει σε έναν άλλον υπολογιστή για να μπορέσουν όλες αυτές οι πληροφορίες μετά να συλλεχθούν σε έναν τόπο και να γίνουν ένα μεγάλο σώμα πληροφοριών που θα μας επιτρέψει μετά να βρούμε καινούργιες πληροφορίες τις οποίες μέχρι τώρα δεν γνωρίζαμε. Και αυτό γιατί το ανθρώπινος νους και ο τρόπος με τον οποίο μελετάμε και διαβάζουμε δεν είναι ικανός να διαβάσει όλη αυτή την πληροφορία την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας. Και όταν θα μπορέσουμε, για παράδειγμα, να πάρουμε με βάση την πρακτική της εξόρυξης των κειμένων και των δεδομένων, όταν θα μπορέσουμε να πάρουμε άρθρα από διαφορετικούς τομείς, για παράδειγμα, και θα μπορέσουμε μετά με βάση διάφορες πρακτικές να ανακαλύψουμε καινούργιες έννοιες, τότε αυτή είναι η μαγεία της ανοιχτής επιστήμης και της ανοιχτής πρόσβασης, γιατί θα μπορέσουμε να εξετάσουμε νέους ορίζοντες και να ξεκλειδώσουμε τις κρυφές πληροφορίες, αλλά και να βελτιώσουμε κιόλας και την ποιότητα της έρευνας. Και εκτός από αυτό, μπορούμε να δημιουργήσουμε κάποιες καινούργιες υπηρεσίες. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες έχουν να κάνουν με βάση τα ανοιχτά δεδομένα, δηλαδή με την πληροφορία, όπως διαμορφώνεται μέσω της επικοινωνίας των μηχανών, αλλά και με άλλες υπηρεσίες τις οποίες έχουμε να κάνουμε γενικά με άλλους φορείς και stakeholders που έχουν να κάνουν γύρω από την έρευνα. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα ωφέλη, για παράδειγμα η κάλυψη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό το οποίο συνέβη αυτό το καλοκαίρι είναι ότι με την ομάδα με την οποία δουλεύουμε εδώ πέρα στην Αγγλία, στο Πανεπιστήμιο, καταθέσαμε ένα άρθρο σε ένα συνέδριο. Και μετά, σαν υποστηρικτές της ανοιχτής πρόσβασης, πήγαμε και βάλαμε το άρθρο στο αποθετήριο του Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Και αυτό που έγινε είναι ότι κάποιος δημοσιογράφος από ένα επιστημονικό περιοδικό, το οποίο λέγεται Physics Today, αλλά από τα επιστημονικά περιοδικά σκεφτείτε το όπως διαβάζετε, ας πούμε, την εφημερίδα σας, την ηλεκτρονική σας εφημερίδα, και κάπου έχει ένα τομέα ο οποίος λέει έρευνα. Κάποιος τέτοιος δημοσιογράφος, λοιπόν, βρήκε το θέμα μας στο αποθετήριο, γιατί ακόμα το συνέδριο δεν είχε γίνει, οπότε δεν είχαμε πάει ακόμα να παρουσιάσουμε την παρουσίασή μας στο συνέδριο, αλλά από το αποθετήριο βρήκε το paper στο αποθετήριο και μετά μας επικοινώνησε μαζί μας και θέλησε να μιλήσουμε παραπάνω για αυτό την δουλειά την οποία έχουμε κάνει, και αυτό είχε να κάνει σαν αποτέλεσμα να δημοσιευθεί ένα άρθρο στο Physics Today για την έρευνα την οποία είχαμε κάνει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον τομέα της έρευνας, γιατί επίσης έχει να κάνει με το πώς διαμορφώνεται αυτό που λέμε στα αγγλικά impact, αυτό δηλαδή η επιρροή που έχει η έρευνά μας όσον αφορά στην κοινωνία γύρω μας. Άλλα ωφέλη τα οποία έχει να κάνει είναι ότι γίνεται η επαναχρησιμοποίηση της έρευνας. Δηλαδή, όπως έδειξα προηγουμένως, εμείς διαμορφώσαμε στα αγγλικά την ταξόνομη, το δέντρο, την ταξονομία της ανοιχτής επιστήμης. Και έχουμε μετά μία συνεργασία όπου έρχεται η συνάδελφος Κατερίνα Λενάκη από την Ελλάδα, με βρίσκει εμένα στο εξωτερικό και γυρνάει και μου λέει ότι ξέρεις τι, εγώ θα ήθελα να μεταφράσω αυτό στα ελληνικά.
αν δεν υπήρχε η ανοιχτή επιστήμη και αν υπήρχε μια κλειστή άδεια, γιατί το ταξόνομι αυτή τη στιγμή έχει μια άδεια που επιτρέπει τις μεταφράσεις, αν δεν υπήρχε μια ανοιχτή άδεια, τότε η μετάφραση αυτή δεν θα γινόταν. Και άμα η μετάφραση αυτή δεν θα γινόταν, τότε ενδεχομένως δεν θα μπορούσα και εγώ να είμαι εδώ σε αυτό το webinar και να παρουσιάζω σε εσάς αυτό το slide στα ελληνικά, το οποίο ενδεχομένως να είναι βοήθεια για όλους αυτούς οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν τη γλώσσα, δεν μιλάνε αγγλικά. Και για να προχωρήσουμε παρακάτω, έχουμε να πούμε μετά, και αν δεν σας έχω πείσει ακόμα, θα ήθελα να κοιτάξουμε γιατί πρέπει να έχουμε την ανοιχτή επιστήμη. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι σας έχω πείσει και ότι πια έχει γίνει αλήθεια στα μάτια σας ότι έχει να κάνει με το μεγαλύτερο αντίκτυπο για τους δημιουργούς της έρευνας και για τα αποτελέσματά τους. Όταν δηλαδή προείπα για το τι ζήσαμε αυτό το καλοκαίρι, για την εμπειρία μας όσον αφορά με το άρθρο μας. Αλλά επίσης το γεγονός ότι η αναπαραγώγημη έρευνα μπορεί να επιτυχάνει, μπορεί να ταχύνει την καινοτομία και την ανακάλυψη. Και αυτό έχει να κάνει με το εξής. Όταν ένας ερευνητής περνάει χρόνο στους τέσσερις τείχους ενός εργαστηρίου για να μαζέψει τα δεδομένα του, για αυτά τα δεδομένα, έχει, εκτός από χρόνο, έχει ξοδέψει επίσης και κάποιο budget, έχει πληρωθεί. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να έχουν πολύ επιτυχή αποτελέσματα, αλλά όμως μπορεί να έχουν και αποτελέσματα τα οποία δεν έχουν πολύ μεγάλη επιτυχία. Αν αυτά τα αποτελέσματα δεν βρίσκονται κάποιος στο διαδίκτυο και να είναι προσβάσιμα από άλλους, εγώ μπορεί να κάθομαι αντιστοίχως να κοιτάω την ίδια ερώτηση, γιατί δεν γνωρίζω ότι υπάρχουν αυτά τα αποτελέσματα. Και στο τέλος, άμα τα αποτελέσματα είναι επιτυχή, τότε τουλάχιστον μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κάποιο όφελος. Αλλά αν τα αποτελέσματα και σε μένα αποτύχουν, τότε μπορούμε να πούμε ότι δύο άτομα κάπου στον κόσμο, και δύο άτομα μπορεί να, αυτός ο αριθμός μπορεί να είναι και πολύ περισσότερος, σπεράσανε χρόνο και χρήμα για να μπορέσουν, για να καταλήξουν στο τέλος να έχουν αποτυχία στα αποτελέσματα τα οποία βρήκαν. Εάν όμως αυτά τα αποτελέσματα ήταν διαθέσιμα για κάποιους ερευνητές, γιατί οι ερευνητές πρωτού ξεκινήσουν να κοιτάνε την έρευνά τους, κοιτάνε για το τι υπάρχει έξω στο ίντερνετ, το τι άλλες έρευνες έχουν υπάρξει έξω. Αν αυτά τα αποτελέσματα ήταν διαθέσιμα και ξέρανε ότι ήταν αποτυχημένα αποτελέσματα, θα ξέρανε και για το λόγο για τον οποίο ήταν αποτυχημένα και έτσι θα μπορούσαν να κερδίσουν περισσότερο χρόνο και να μην ασχοληθούν με αυτόν τον τομέα, αλλά όμως να ασχοληθούν με το να λύσουν τον λόγο γιατί τα αποτελέσματα αυτά δεν ήταν διαθέσιμα. Όπως είπαμε και προηγουμένως, έχουμε τη μεγαλύτερη επιρροή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προείπαμε και στην αρχή αυτού του webinar, έχει κανόνες για την ανοιχτή πρόσβαση για τα ανοιχτά δεδομένα και για την ανοιχτή επιστήμη. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή δεν της ενδιαφέρει μονάχα το τελικό σου αποτέλεσμα να είναι ανοιχτά προσβάσιμο. Αυτό τον οποίο την ενδιαφέρει κιόλας είναι η επιρροή την οποία θα έχει η έρευνα και η επιρροή όχι μόνο πια, έχουμε περάσει σε κάποιο καινούριο level, σε κάποιο καινούριο βαθμό επιρροής, δεν μας ενδιαφέρει πια την επιρροή που θα έχουμε στους συναδέλφους μας, δηλαδή στους άλλους ακαδημαϊκούς, δεν μας ενδιαφέρει την επιρροή που θα έχει αν κάποιος βιβλιοθηκονόμος κάνει μια έρευνα, τι επιρροή θα έχει στους άλλους βιβλιοθηκονόμους, αλλά μας ενδιαφέρει τι επιρροή θα έχει στο κοινό, τι επιρροή θα έχει στην καθημερινότητά μας και τι επιρροή θα έχει στις εταιρείες, καθώς και σε άλλους μεγάλους τομείς, μεγάλα κομμάτια τομέων στην υγεία, μεγάλα κομμάτια τομέων της καθημερινότητάς μας. Και γι' αυτό είναι που η ανοιχτή πρόσβαση μας βοηθάει, καθώς επίσης και για την οικονομική ανάπτυξη. Και συζήτησα προηγουμένως για αυτό, ότι δηλαδή κάποιος ο οποίος περνάει χρόνο σε αυτό, γιατί κάποιος άλλος να περάσει τον ίδιο χρόνο σε αυτό. Και επίσης υπάρχουν μελέτες οι οποίες έχουν δείξει τα ωφέλη, τα οικονομικά ωφέλη που θα έχουμε για αυτό, όταν αυτό γίνει μια πραγματικότητα. Και μετά θεώρησα ότι καλό θα είναι εδώ πέρα να μιλήσουμε λίγο για τις πολιτικές των χορηγών και τι είναι αυτό το οποίο ζητάνε οι χορηγοί. Όπως είπα και προηγουμένως, η ανοιχτή επιστήμη, τα ανοιχτά δεδομένα, η ανοιχτή πρόσβαση δεν είναι κάτι το οποίο έχει φτιαχτεί
και έχει τελειώσει. Είναι δεδομένα τα οποία συνεχώς εξελίσσονται, γιατί αυτός ο τομέας του scholarly communication πρέπει να εξελιχθεί, γιατί έχουμε την τεχνολογία αυτή τη στιγμή σαν ένα πολύ σημαντικό παράγοντα, ο οποίος συνεχώς εξελίσσεται και βελτιώνεται, και άρα αυτό σημαίνει ότι γενικότερα όλοι αυτοί οι τομείς γύρω μας θα εξελίσσονται. Και έχουμε καινούργια πράγματα, όπως για παράδειγμα είναι το Plan S. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, βέβαια, η οποία βγάζει τους δικούς της φορείς, αλλά έχουμε όμως και πιο παγκόσμιες κινητοποιήσεις, όπως είναι το Plan S. Και το Plan S είναι μια παγκόσμια κινητοποίηση, η οποία έρχεται να βελτιώσει τον τρόπο που έχει δημιουργηθεί, τον τρόπο της της επικοινωνίας των ακαδημαϊκών, αλλά καθώς επίσης και να ταράξει λίγο τα νερά με το πώς έχουν παγιωθεί και έχουν διαμορφωθεί κάποιες εφαρμογές της ανοιχτής πρόσβασης και των ανοιχτών δεδομένων. Δεν είναι τώρα αυτή τη στιγμή σκοπός να μιλήσουμε πιο πολύ για το Plan S. Υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σχετικά με το Plan S. Και νομίζω, θέλω να πιστεύω ότι είναι μεταφρασμένο και στα ελληνικά, αλλά άμα δεν έχετε μπει να διαβάσετε για το Plan S, θα προσκαλούσα όλους να διαβάσουν γι' αυτό και να το δείτε κριτικά όσον αφορά με την ανοιχτή επιστήμη, καθώς επίσης και με τις ανάγκες και με τις και με τα πράγματα και τις συνθήκες τις οποίες επικρατούν σε κάθε χώρα. Και μετά υπάρχουν εργαλεία τα οποία θα σας βοηθήσουν για την ανοιχτή επιστήμη. Ας πούμε, υπάρχει το Registry of Open Access Mandates and Policies, δηλαδή εάν θέλετε να βρείτε η χώρα σας γιατί δεν είστε ενημερωμένος ή αν κάποια άλλη χώρα έχει κάποιες οδηγίες σχετικά με την ανοιχτή πρόσβαση, μπορείτε να μπείτε στο ROAR Map και να το δείτε. Εάν θέλετε να δείτε αν κάποιος ακαδημαϊκός, για παράδειγμα, έρχεται σε εσάς και σας ρωτάει εάν αυτό το άρθρο μπορώ να το βάλω στο αποθετήριο γιατί το έχω δημοσιεύσει στο χι περιοδικό, μπορείτε να μπείτε στο SERPA Romeo για να κοιτάξετε αυτούς τους κανόνες. Μπορείτε να μπείτε στο SERPA Juliet για να δείτε τι γίνεται σχετικά με τους χορηγούς της έρευνας, τους funders δηλαδή, και τι κανόνες έχουν σχετικά με τα ανοιχτά δεδομένα. Μπορείτε να μπείτε στο Re3 Data, για παράδειγμα, και να βρείτε αποθετήρια τα οποία έχουν να κάνουν με τα ανοιχτά δεδομένα. Ή μπορείτε να μπείτε στο Open Door για να δείτε αν το αποθετήριο το οποίο έχετε στο πανεπιστήμιο σας είναι καταγεγραμμένο στο Open Door. Το Open Door είναι ένα registry, πώς είναι το registry τώρα στα ελληνικά, είναι ένας κατάλογος όλων των αποθετηρίων των οποίων υπάρχουν στον κόσμο και καλό είναι να πάτε να καταγράψετε το αποθετήριό σας, γιατί με βάση το Open Door πολλοί οργανισμοί παίρνουν τις πληροφορίες τους από εκεί και βοηθάτε την μεγαλύτερη διάδοση της πληροφορίας. Και θέλω να πιστεύω ότι είμαι μέσα στον χρόνο μου, είμαι κοντά στα 44 λεπτά και έχω ένα τελευταίο πράγμα να σας πω, το οποίο είναι το Open Access Tracking Project. Και ο λόγος που το βάζω είναι διπλός. Ο πρώτος λόγος που το βάζω, και θα πάω λίγο σε αυτήν εδώ την κατηγορία και θα μετακινηθώ ένα slide, είναι γιατί ένας τρόπος, όπως προείπα, η ανοιχτή επιστήμη είναι ένα πράγμα το οποίο αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολλά νέα να δώσει. Και μπορώ να πω ότι εγώ προσωπικά δεν νιώθω ότι είμαι ενήμερη για τα πάντα. Αλλά ένας τρόπος με τον οποίο προσπαθώ να κρατηθούμε ενήμερη για τα πάντα είναι με το Open Access Tracking Project. Σε αυτή τη διαφάνεια που βλέπετε μπροστά σας υπάρχουν δύο τρόποι για να ενημερωθείτε όσον αφορά για την ανοιχτή επιστήμη. Ο πρώτος είναι να κοιτάξετε, να μπαίνετε κάθε μέρα στο link το οποίο σας έχω δώσει στο τέλος της διαφάνειας αριστερά και να κοιτάζετε τα καινούργια πράγματα τα οποία εμφανίζονται εκεί πέρα. Ο άλλος τρόπος είναι να μην κάνετε τίποτα και απλά να ανοίγετε το email σας και να σας έρχεται ένα email καθημερινά ή κάθε μία φορά το μήνα, ανάλογα πόσο το ρυθμίσετε εσείς, το οποίο έχει να κάνει με όλα τα νέα για την ανοιχτή επιστήμη. Και αυτά τα νέα για την ανοιχτή επιστήμη, όπως βλέπετε στην διαφάνεια, χρησιμοποιούνται κάποιοι όροι για να μπορέσουμε να ορίσουμε ποιο είναι το περιεχόμενο αυτών των νέων. Και αυτός είναι για μένα ο καλύτερος τρόπος που έχω δοκιμάσει πάρα πολλά πράγματα για να μπορείτε να είστε ενήμεροι για την ανοιχτή επιστήμη και να ξέρετε τι συμβαίνει γύρω σας. Αυτό όμως, πώς έρχονται αυτά τα νέα
στον υπολογιστή μας κάθε μέρα. Αυτά τα νέα στον υπολογιστή μας κάθε μέρα έρχονται από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι όταν βλέπουν κάτι σχετικό με την ανοιχτή επιστήμη πάνε και το κάνουν tag. Και εγώ, ας πούμε, όταν βλέπω κάτι σχετικό με την ανοιχτή επιστήμη, έχω ένα κουμπί πάνω στο browser μου και πάω και πατάω πάνω σε αυτό το κουμπί. Αν αυτό το άρθρο που διαβάζω, ας πούμε, σε αυτό το blog ή σε αυτή την εφημερίδα ή διαβάζω κάποιο PDF, αν αυτό υπάρχει μέσα στη συλλογή της ανοιχτής επιστήμης, τότε δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα. Αν όμως δεν υπάρχει, τότε αυτό το οποίο κάνω, είναι ότι γράφω κάποιες λέξεις κλειδιά, οι οποίες λέξεις κλειδιά έχουν να κάνουν με το τι διαπραγματεύεται το άρθρο. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη γιατί ξέχασα να μεταφράσω αυτό το slide στα ελληνικά. Τώρα μόλις το συνειδητοποίησα. Αλλά κλείνει η παρένθεση. Αλλά αυτό που θα ήθελα να καλέσω είναι ότι το Open Access Tracking Project διαδίδει τα νέα για την ανοιχτή επιστήμη, αλλά όμως θα θέλαμε τη βοήθεια για να διαδοθούν νέα για την ανοιχτή επιστήμη σε άλλες γλώσσες εκτός των αγγλικών. Οπότε, αν τύχει και διαβάζετε κάτι στα ελληνικά που έχει να κάνει με την ανοιχτή πρόσβαση, με την ανοιχτή επιστήμη, με τα ανοιχτά δεδομένα, με το Open Peer Review και με οτιδήποτε έχει να κάνει με το ανοιχτό, δηλαδή Open Source, Open Reproducibility, οτιδήποτε έχει να κάνει με τα ανοιχτά δεδομένα και οτιδήποτε έχει να κάνει με πολιτικές και με οτιδήποτε, με copyright, με creative commons licenses, με οτιδήποτε, τότε καλό θα ήταν να κοιτάξετε λίγο πώς μπορείτε να γίνετε tagger για το Open Access Tracking Project. Στην ουσία, πώς δεν χρειάζεται να δηλώσετε συμμετοχή κάπου, απλά πρέπει να κατεβάσετε αυτό το κουμπί στο browser σας και οτιδήποτε βλέπετε στα ελληνικά να το κάνετε tag, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο να ενώσουμε τις γνώσεις που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο για να μπορούμε να διαδώσουμε και τις γνώσεις για την ανοιχτή επιστήμη σε όλους τους τομείς. Είμαι πάρα πολύ κοντά στο τέλος, ξέρω ότι μίλησα πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την συνάδελφο, την Κατερίνα Τηλενάκη, η οποία είναι εκπαιδεύτρια ανοιχτής επιστήμης και ανοιχτών δεδομένων. Το έχω γράψει γιατί η Κατερίνα έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο τίτλο. Είναι η Κατερίνα εκπαιδεύτρια ανοιχτής επιστήμης και ανοιχτών δεδομένων στο τμήμα διασύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Ενότατη Εκπαίδευση στο Υπουργείο Παιδείας, γιατί πολλά από τα slides τα οποία χρησιμοποίησα στα ελληνικά είναι slides τα οποία χρησιμοποίησε η Κατερίνα πριν από μερικούς μήνες στο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και με βοήθησε πάρα πολύ για την μετάφραση πολλών από τους όρους αυτούς στα ελληνικά. Και έχω τελειώσει και είμαι εδώ πέρα για ερωτήσεις. Πολύ ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νάνση. Καλύφθηκαν, νομίζω, πάρα πολλά θέματα. Έπιανε όλες τις πτυχές της ανοιχτής επιστήμης και ξέρω ότι μπορούμε να μιλάμε ώρες γι' αυτό, φυσικά, και καταλαβαίνω την δυσκολία στο να τα μαζέψεις όλα και να τα αναλύσεις. Να τα προσφέρεις έτσι με λίγο πιο... Ελπίζω να μην έδωσα πολλές πληροφορίες στο βαθμό στο οποίο θα έχει αρνητικό αποτέλεσμα. Νομίζω πως όχι, αλλά μπορούν να μας το επιβεβαιώσουν και οι συμμετέχοντες. Περνάω λοιπόν, είδα τώρα μια ερώτηση που έχει γίνει στην διαφάνεια για τα γενικά ωφέλη. Πώς προωθείται η ακαδημαϊκή αυστηρότητα, είναι η ερώτηση από Thalassa Foundation. Αυτό το οποίο έχουμε να κάνουμε όλοι εμείς, εγώ κάνω advocacy, δεν ξέρω αυτό πώς λέγεται στα ελληνικά, ας με βοηθήσει κάποιος, αλλά γενικά μιλάω για την ανοιχτή πρόσβαση και τώρα θα σας δώσω την ηλικία μου πάνω κάτω, μιλάω για την ανοιχτή πρόσβαση από το 2007 και εκεί πέρα ήταν όπου το σημείο όπου μερικοί γυρνούσαν και λέγανε ότι αυτά τα οποία λες δεν είναι πράγματα τα οποία μπορούν να συμβούν. Αυτά τα οποία λες δεν είναι πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν. Αλλά όμως όλα αυτά τα πράγματα γίνονται. Και αυτό μπορούμε να το δούμε από δύο διαφορετικές πλευρές. Η μία πλευρά είναι ότι βλέπουμε ότι
από τη μία αλλάζουν και νοοτροπία οι άνθρωποι οι οποίοι δημιουργούν την έρευνα και μετά είναι αυτοί οι οποίοι θα είναι σε φάση να διαδώσουν την έρευνα, δηλαδή τα ανοιχτά τους δεδομένα και το ανοιχτό τους κείμενο, αλλά επίσης βλέπουμε ότι διαμορφώνονται και μηχανισμοί γύρω από αυτή την έρευνα, είτε από τους ίδιους τους ακαδημαϊκούς, οι οποίοι δημιουργούν διαφορετικές ομάδες ή κονσόρτια, είτε από άλλους γύρω τους, τα οποία κοιτάζουν και καλύπτουν αυτές τις μικρές τρύπες που μπορούν να υπάρχουν, ούτως ώστε να διασφαλιστούν ότι όλοι οι κανόνες ισχύουν παντού. Καλώς ή κακώς, μιλάμε για ένα καινούριο θέμα, στο οποίο υπάρχουν κενά. Ας πούμε, για να φέρω ένα πάρα πολύ δυσμενές παράδειγμα, τώρα με τον κορονοϊό, ας πούμε, βλέπουμε ότι υπάρχει μία σύγχυση για το πώς θα μπορέσουμε να προστατευτούμε. Έτσι υπήρχε και μία σύγχυση για πολλά πράγματα, τα οποία είχαν δημιουργηθεί αρχικά και για την ανοιχτή πρόσβαση και για τα ανοιχτά δεδομένα και τώρα κατά συνέπεια και για την ανοιχτή επιστήμη. Αλλά όμως υπάρχουν διαφορετικοί τομείς, όπως ας πούμε το Open Peer Review, που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συζητάνε για όλα αυτά τα θέματα. Υπάρχουν κανόνες οι οποίοι διέπουν, ας πούμε, την ανοιχτή έρευνα που έχουν να κάνουν με το pre-registration της έρευνας προτού καν αυτή δημιουργηθεί, προτού καν αυτή υπάρξει σαν πραγματικότητα. Οπότε αυτό έχει να κάνει πολύ με το πόσο θετικά θέλουμε να δούμε τον τομέα και όταν βλέπουμε να υπάρχουν κενά στον τομέα, τότε πόσο πολύ θέλουμε όλοι μαζί να τα λύσουμε. Ελπίζω αυτό να απάντησε την ερώτηση. Νομίζω πως ναι. Επειδή έχουμε 3 λεπτά μόνο ακόμα, περνώ στις επόμενες ερωτήσεις. Θα ήθελα να μου διευκρινίσει, κυρία Πόντικα, πώς ορίζει τα ερευνητικά δεδομένα, τι περιλαμβάνουν κατά κανόνα. Για να πείσω. Πού είμαστε? Εδώ. Τα ανοιχτά δεδομένα και τα ερευνητικά δεδομένα είναι ότι όταν εγώ θα κάνω μία έρευνα, θα πρέπει να μαζέψω κάποια δεδομένα στα οποία θα με βοηθήσουν για να βρω ένα αποτέλεσμα. Γιατί μπορεί να έχω μία υπόθεση, αυτό που λέμε δηλαδή υπόθεσης, ή θα πρέπει να τεστάρω κάτι, αν κάτι δηλαδή ισχύει ή αν δεν ισχύει. Τα ερευνητικά δεδομένα, ανάλογα με το τι είναι αυτό, δηλαδή αν είμαι σε κοινωνικές επιστήμες ή αν είμαι στην ιατρική ή κάπου αλλού, μπορεί να είναι ο χρόνος που θα περάσω στο εργαστήριο και θα κάνω κάποια πειράματα. Αν είμαι αρχαιολόγος, μπορεί να είναι ο χρόνος που θα περάσω κάπου έξω, στον οποίο χρόνο θα σκάβω και μετά με το βουτσάκι μου θα παίρνω και θα βγάζω τη σκόνη από διάφορα αντικείμενα και θα τα κοιτάω. Αν είμαι κοινωνιολόγος, μπορεί να είναι ένα group session, μια ομάδα την οποία εγώ θα παρατηράω και θα κρατάω σημειώσεις. Όλα αυτά είναι ερευνητικά δεδομένα. Και όλα αυτά τα ερευνητικά δεδομένα, αυτό το οποίο προστάζει η ανοιχτή επιστήμη, είναι κατά κάποιο βαθμό, και τώρα τα πράγματα σε αυτή την παρουσίασή μου βέβαια τα κοιτάμε όλα πάρα πολύ επιφανειακά, γιατί πάλι θα μπορούσαμε να κάνουμε ατελείωτες συζητήσεις όσον αφορά με τα ανοιχτά δεδομένα και το τι μπορεί να είναι ανοιχτό και το τι μπορεί να μην είναι ανοιχτό, και οι διάφορες ηθικοί και private, ιδιωτικοί παράγοντες μαζί του. Αλλά κατά γενικότερο κανόνα, όλα αυτά τα οποία θα μπορούσαν να είναι ανοιχτά, ό,τι δηλαδή οι παρατηρήσεις που έχω κάνει σαν κοινωνιολόγος στην ομάδα, οι ανακαλύψεις που έχω βρει σαν αρχαιολόγος, οι σημειώσεις που είχα όταν σαν βιολόγος, υπάρχει δηλαδή στην ανοιχτή επιστήμη κάτι το οποίο λέγεται Open Lab Notebooks, δηλαδή τα σημειωματάρια όταν είσαι στο εργαστήριο, δηλαδή σημειωματάρια ανοιχτού εργαστηρίου. Δηλαδή σημειώσεις που έχω κάνει και μερικοί άνθρωποι όλα αυτά τα βάζουν στο ίντερνετ και είναι διαθέσιμα ακόμα και στο τέλος της ημέρας, ρε παιδί μου, για να μπορέσει κάποιος να ενημερώνεται για το τι κάνουν κάποιοι εργαστηριακοί τομείς. Οπότε κάπως έτσι ορίζονται τα ερευνητικά δεδομένα και κάπως έτσι ορίζονται τα ανοιχτά δεδομένα στην πολύ απλούστερη μορφή τους, χωρίς να μπαίνω σε πολύ εις βάθος.
Ευχαριστούμε για την απάντηση, Νάντση. Υπάρχει μία ακόμα ερώτηση. Μία βλέπω έχει απαντηθεί, που λέει θα μας στείλετε την παρουσίαση για να έχουμε τις υπερσυνδέσεις. Ναι, θα στείλουμε μετά το e-lex του webinar. Και υπάρχει μία απάντηση, που δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να απαντηθεί πλήρως σε αυτό το webinar, αλλά στην μεταφέρω. Μπορείτε να μας εξηγήσετε την ιδιαίτερη αντιμετώπιση που χρειάζονται τα ιατρικά δεδομένα, ενώ δεν αποτελούν μια κατηγορία από μόνο τους, καθώς ακουμπούν σε θέματα ηθικής, βιοηθικής κλπ. Ποια είναι η εκτίμησή σας σχετικά με αυτά και πώς πρέπει να τα διαχειριστούμε? Ναι. Όπως προείπα, και τα ανοιχτά δεδομένα και ο ορισμός που έδωσα τα ακολουθήσαμε πάρα πολύ επιφανειακά. Αυτό το οποίο μπορώ να πω εξ αρχής είναι ότι δεν είμαι expert, ενώ είμαι expert σε open access και έχω και διδακτορικό σε open access, δεν είμαι expert σε open data. Χαίρομαι που δεν είμαι expert σε open data, γιατί όπως καταλάβατε η ερώτηση που έκανε, όποιος την έκανε, που αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να βρω το όνομα αυτού του παρευρισκομένου που έκανε την ερώτηση, είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Αυτό δεν θα ήθελα και να το αναλύσω σε βάθος, αλλά αυτό το οποίο έχει να κάνει και αυτό το οποίο θα ήθελα αυτή η ερώτηση να δώσει αφορμή σε άλλους, οι οποίοι ενδεχομένως ακούν αυτή την ερώτηση για πρώτη φορά, είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς που έχουν σχετικά με τα ανοιχτά δεδομένα. Και γι' αυτό κιόλας χαίρομαι που δεν είμαι ειδικός σε ανοιχτά δεδομένα, γιατί θεωρώ ότι η ανοιχτή πρόσβαση είναι πολύ πιο εύκολη από τα ανοιχτά δεδομένα στον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται τις διαδικασίες. Νομίζω όμως ότι αυτό έχει να κάνει πολύ, επειδή υπάρχουν πολλοί κανόνες και σύμφωνα με τον προσφάτως κανόνα του GDPR, το οποίο στα ελληνικά, να με συγχωρέσετε, δεν ξέρω πώς λέγεται, που έχει να κάνει με την προστασία των πνευματικών δεδομένων. Υπάρχουν πάρα πολλοί κανόνες για τα προσωπικά δεδομένα και κυρίως στην ιατρική. Αλλά νομίζω ότι αυτό θα αποτελέσει ένα πάρα πολύ καλό λόγο να γίνει ένα άλλο open air webinar στην Ελλάδα με αυτό το θέμα. Και μέχρι να γίνει αυτό το webinar, αυτό το οποίο θα πρότεινα στο άτομο που έχει θέσει αυτή την ερώτηση, αλλά και επίσης και σε άλλους οι οποίοι ενδιαφέρονται, είναι να μπουν στο Open Access Tracking Project και με βάση το κατάλληλο tag να προσπαθήσουν να βρουν πληροφορίες για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Νομίζω δεν απάντησα την ερώτηση, αλλά έδωσα τρόπους για να απαντηθεί η ερώτηση. Όχι, όχι, δεν είναι πολύ, πολύ όρθα αυτά που είπες. Εγώ να πω, με αφορμή αυτό, ότι έχουμε ξεκινήσει στο Opener μια συνεργασία μεταξύ του LXGR, λογικά εφόσον είσαστε από εκεί, ασχολείστε με τις επιστήμες της υγείας, το γνωρίζετε, το LXGR είναι η ερευνητική υποδομή για τις επιστήμες, βιοεπιστήμες και επιστήμες υγείας, και σε συνεργασία επίσης με τη Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, έχουμε ξεκινήσει και κοιτάμε ακριβώς ποιος είναι ο τύπος αυτών των δεδομένων, τι εργαλεία υπάρχουν για την ανάλυση ευαίσθητων δεδομένων και πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερο διαμοιρασμό αυτών, χωρίς να, φυσικά μέσα σε συγκεκριμένους κανόνες ηθικής διοντολογίας. Υπάρχουν εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για ανωνυμοποίηση, παραδείγματος χάρη, που είναι ένας μηχανισμός για την προστασία έτσι, πιο ευαίσθητων δεδομένων. Υπάρχει, ας πούμε, το Amnesia, το οποίο είναι ελεύθερο για να το χρησιμοποιήσετε μέσα από το OpenAir. Και γενικά να ενδιαφέρεστε να πάρετε μέρος σε αυτήν τη συνεργασία και εσείς σε αυτήν την συνεργασία που ανέφερα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εδώ είναι το Amnesia, γιατί τώρα θα ξεκινήσουμε την διάδοση ερωτηματολογίων σχετικά με αυτό, για να δούμε τις ανάγκες των γιατρών, των ερευνητών υγείας κλπ. Και να κατανοήσουμε και τι πρέπει μια βιβλιοθήκη και πώς οι υποδομές βοηθούν και τις βιβλιοθήκες και τους ερευνητές στην υποστήριξη, καλύτερη υποστήριξη αυτού του τύπου δεδομένων. Λοιπόν, βλέπω και άλλη ερώτηση. Θα ήθελα συμβουλές προδιαγραφές προς ερευνητές ακαδημαϊκούς για το πώς να γράφουν ανοιχτές δημοσιεύσεις, η Ελένη. Υπάρχουν πάρα πολλά... Ένας ακαδημαϊκός γράφει ανοιχτές δημοσιεύσεις με τον τρόπο που γράφει και κλειστές δημοσιεύσεις. Τώρα, αν η ερώτηση ήταν με το πώς θα μπορέσουμε εμείς να πείσουμε τους ακαδημαϊκούς,
Αυτό έχει να κάνει με το open access και με το open access advocacy και με το open access argument. Υπάρχουν πάρα πολλά υλικά εκεί έξω και θα συνιστούσα να ξεκινήσετε από την πλατφόρμα του Foster, γιατί αυτό το οποίο... Το Foster είχε δύο projects. Είχε το Foster το 1 και το Foster Plus, το οποίο ήταν το Foster το 2. Στο Foster το 1, ο σκοπός του project ήταν να δημιουργηθούν εργαλεία και κυρίως παρουσιάσεις, τις οποίες να έχουν όλα αυτά τα κίνητρα για να μπορέσουμε μετά να πάμε έξω στον κόσμο όλοι εμείς που κάνουμε training και να δώσουμε τις κατάλληλες πληροφορίες στους ανθρώπους. Οπότε, στο Foster μπορείτε να βρείτε πάρα πολλά slides και πάρα πολλές παρουσιάσεις οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από πολλούς ανθρώπους, από πολλά ερευνητικά ιδρύματα στην Ευρώπη και να μπορέσετε να μαζέψετε μετά με όλα αυτά τα τμήματα, να μπορέσετε να μαζέψετε όλα αυτά τα slides που έχουν όλα αυτά τα επιχειρήματα, γιατί κάποιος θα πρέπει να παρουσιάζει τα αποτελέσματά του ανοιχτά. Έχω και εγώ κάποια slides στο SlideShare. Άμα πάτε δηλαδή στο SlideShare και ψάξετε το όνομά μου και όταν θα στείλω τα slides μου στην Έλλη μπορώ επίσης να στείλω και αυτό. Και έχω εκεί πέρα κάποιες παρουσιάσεις οι οποίες είναι οι βασικές του Open Access για το πώς θα μπορούσατε να δημιουργήσετε τα επιχειρήματά σας. Το άλλο που μπορείτε να κάνετε είναι ότι ο Peter Schubert, και αυτό επίσης μπορώ να το στείλω στην Έλλη, θα να το σημειώσω. Ο Peter Schubert έχει ένα βιβλίο, το οποίο είναι για την... Ο Peter Schubert είναι ένας από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι από τους leaders, από τους αυτούς που φτιάξαν, από τους πρώτους που υπογράψανε για την ανοιχτή πρόσβαση και έχει γράψει ένα βιβλίο για την ανοιχτή πρόσβαση και θα δίνει όλα αυτά τα επιχειρήματα τα οποία μπορείτε εσείς μετά να δώσετε στους ακαδημαϊκούς σας. Και αυτό το βιβλίο είναι μεν στα αγγλικά. Προσπάθησα κάποτε να το μεταφράσω στα ελληνικά, αλλά δεν έχει τελειώσει ποτέ αυτή η μετάφραση. Υπάρχει PDF online ή EPUB version για αυτούς που έχουν Kindles και άλλες τέτοιες εφαρμογές. Και μπορείτε να το διαβάσετε στα αγγλικά και να δείτε εκεί πέρα όλα τα σχετικά επιχειρήματα τα οποία μπορείτε να διαμορφώσετε. Οπότε δεν θα μιλήσω αυτή τη στιγμή ακριβώς για τα επιχειρήματα ένα προς ένα, γιατί είναι πολλά, αλλά αυτό το οποίο θα πω είναι ότι η διάδοση, οτιδήποτε έχει να κάνει με το ανοιχτό και οτιδήποτε έχει να κάνει με την αλλαγή τρόπου σκέψης και τρόπου διαμόρφωσης μιας καινούργιας πρακτικής, χρειάζεται πολύ κόπο και χρειάζεται να είμαστε σταθεροί σε αυτό το οποίο πιστεύουμε, ότι δηλαδή κάτι το οποίο είναι ανοιχτό θα μπορέσει να κάνει τον κόσμο μας καλύτερο, με ό,τι δυσκολίες αυτό μπορεί να έχει, όπως δηλαδή τα ανοιχτά δεδομένα τα οποία είδαμε προηγουμένως, τα ιατρικά ανοιχτά δεδομένα τα οποία συζητήσαμε προηγουμένως, και ότι με τη σωστή διαχείριση των θεμάτων, ότι μπορούμε να αλλάξουμε νοοτροπίες, γιατί έχουμε δει ότι τα πράγματα αλλάζουν. Πολύ ωραία. Θα στείλουμε και εμείς από πλευράς μας με την Αναστασία κάποιες πηγές για να εμπλουτίσουμε λίγο. Γιατί βλέπω υπάρχει και άλλη ερώτηση αντίστοιχη, αν θα γίνει κάτι ανάλογο για τα γεωχωρικά δεδομένα. Οπότε θα απαντήσουμε και offline δηλαδή κάποιες από αυτές τις ερωτήσεις που βλέπω. Πηγαίνω στην επόμενη. Θα ήταν πράγματι χρήσιμο τόσο για τους βιβλιοθηκονόμους όσο και για τους χρήστες που εξυπηρετούμε η ανάπτυξη ενός δίγλωσσου οδηγού ορολογιών με την αντίστοιχη τεκμηρίωση. Το κοινό δεν είναι εξοικειωμένο και συγχαίει έννοιες. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλετε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Το έχω συζητήσει με την Κατερίνα Τηλενάκη, αλλά καμία από εμάς δεν έχει χρόνο. Δεν ξέρω αν το Opener έχει κάτι παρόμοιο, Έλλη. Δεν είναι. Λοιπόν, στην μετάφραση που είπες για το Foster στα ελληνικά, στο Open Science Handbook, είχαμε ξεκινήσει και πολύ πιθανό να έχουμε και άτομα τα οποία έχουν δουλέψει πάνω σε αυτό τώρα, αυτή τη στιγμή κοντά μας, σαν συμμετέχοντες. Είχαμε ξεκινήσει μια ομάδα μαζί με τον. Με τον Φώτη Ψωμόπουλο από το ΕΚΕΤΑ, με τον Γιάννη Τζάκονα από την Πάτρα και από το Foster που εκπροσωπούσε η... Από το Λίμπερ. Το Λίμπερ, η Βάσο. Ναι, η Βάσο.
Λοιπόν, είχαμε ξεκινήσει μια πολύ ωραία ομάδα. Έχουμε φτάσει στο 80% της μετάφρασης. Είχαμε ακριβώς το ίδιο θέμα, θέμα ορολογίας, το οποίο το αντιμετωπίζουμε και στην ομάδα εργασίας, στην άτυπη ομάδα εργασίας για την ανοιχτή επιστήμη, η οποία αυτή τη στιγμή εργάζεται πάνω στην παραγωγή ενός κειμένου εθνικού πλάνου για την ανοιχτή επιστήμη στην Ελλάδα. Αλλά μέσα στο Foster, στο Open Science Training Handbook στα ελληνικά, έχει ανοιχτή ticket. Υπάρχει, μπορείτε να καθίσετε να δείτε. Αντιστοίχηση έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή για κάποιες έννοιες, κύριες έννοιες, όπως το peer review, που έχουμε δει ότι ο δόκιμος όρος, έχουμε αποφασίσει ότι ο δόκιμος όρος με βάση αυτά που συμβαίνει είναι ομότιμη κρίση, όπως το scholarly communication, έχουμε δει ότι ο δόκιμος όρος είναι επιστημονική επικοινώνηση, και άλλους τέτοιους όρους προσπαθήσαμε μέσα από εκείνη την πρώτη, έτσι, προσπάθεια μέσω του Foster να τους επιλύσουμε, οπότε μπορούμε να τις συνεχίσουμε εκεί, σε εκείνο το πλαίσιο. Έχει ήδη ξεκινήσει και μπορούμε να τις συνεχίσουμε εκεί. Ωραία. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου και να θα διασυνδέσω και με τους υπόλοιπους συνεργάτες, με όλους όσους είχαν συμβάλει σε αυτό. Το αν θα γίνει κάτι ανάλογο για τα γεωχωρικά δεδομένα, νομίζω πήγαινε τις ιατρικές επιστήμες που μιλούσαμε πριν. Προς το παρόν δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο, αλλά φυσικά εφόσον τελειώσει αυτό το έργο, μπορούμε να το, αυτή η προσπάθεια, μπορούμε να το συζητήσουμε. Αν κάποιος ενδιαφέρεται, φυσικά και είμαστε χαρούμενοι και να συνεργαστούμε σε αυτό. Άλλο. Να πω εγώ από μεριάς μου μια τελευταία πηγή που θέλω να αναφέρω σχετικά με τα δεδομένα, μιας και γίνεται οι τελευταίες ερωτήσεις αφορούν αυτό, είναι νομίζω ότι η διαχείριση ερευνητικών δεδομένων πλέον αποτυπώνεται στα σχέδια διαχείρισης δεδομένων και είναι ένα καλό εργαλείο, υπάρχουν αρκετά εργαλεία και είναι ένας καλός μηχανισμός για να εξοικειωθούμε κι εμείς σαν ερευνητές στο τι σημαίνει αυτό η διαχείριση. Αυτά όλα που είπες, που ανέφερες στην παρουσίασή σου, Νάνση. Οπότε βάζω εδώ και ένα ακόμα link, θα το βάλω και στις απαντήσεις, για το Argos, το οποίο είναι μια πολύ πρόσφατη υπηρεσία του Open Air. Είναι εργαλείο για συγγραφή σχεδίων διαχείρισης δεδομένων, προκειμένου να το δείτε και να παίξετε λίγο με το εργαλείο και να κατανοήσετε καλύτερα κάποιες έννοιες και το τι σημαίνει η διαχείριση ερευνητικών δεδομένων. Άλλη ερώτηση είναι, θα μπορούσα να έχω πρακτικές συμβουλές για την ανάπτυξη του ιδρυματικού αποθετηρίου Ασκληπιός? Α, πολύ ωραίο λοιπόν αυτό που δίνει πάσα για το επόμενο, μας δίνει πάσα για το επόμενο webinar. Και το έκανες και εσύ, Νάντση, που αναφέρθηκες αρκετά στα αποθετήρια. Λοιπόν, το επόμενο μας webinar αφορά τα αποθετήρια και το πώς τα αποθετήρια μπορούν, ποιες είναι οι καλές πρακτικές, πώς μπορούν να φροντίσουν να είναι διαλειτουργικά, δηλαδή να μπορούν να συνδέονται με διάφορα συστήματα και να αυξάνουν, να διαχέονται τα δεδομένα μέσα από διάφορα πόρταλ και από διάφορα συστήματα και να μην μένουν σε ένα σημείο, μόνο μέσα στο, να μπορεί να τα ψάξει κάποιος όχι μόνο μέσα από την πηγή του αποθετηρίου, αλλά και από άλλες πηγές, όπως το Core που είδαμε και όπως το Open Air Explorer, το οποίο κάνει Harvest το Core. Επόμενο webinar είναι αυτό για τα αποθετήρια, οπότε θα δούμε διεξοδικά κάποια πράγματα γι' αυτό. Επίσης, να αναφέρουμε ότι στα επόμενα webinars που προγραμματίζονται να γίνουν είναι τόσο το Amnesia όσο και το Argos, τα οποία προγραμματίζονται να γίνουν στο τέλος του χρόνου. Οπότε θα έχουμε έτσι πιο αναλυτικά για το κάθε ένα επεξήγηση. Ναι, σωστά. Έχουμε αρκετά, έχουμε και για το GDPR, γιατί υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Νάνση, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ το χάρηκα πάρα πολύ, σε ευχαριστούμε. Εγώ. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ εγώ. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Νομίζω μπορούν να επικοινωνήσουν και μαζί σου. Θα δώσουμε τα στοιχεία σου μετά. Ναι. Και θα σου στείλω τώρα όλα τα slides μου και αυτές τις σημειώσεις που έχω κρατήσει. Τα οποία θα μοιραστώ στο τέλος του webinars. Θα σταλεί ξεχωριστά email στον καθένα. Ναι, τώρα σήμερα, αύριο θα δούμε. Ναι. Ναι, ναι.
θα έχουν φύγει. Ωραία. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη να ευχηθώ σε όλους, γιατί είναι δύσκολος και ο καιρός αυτός με τον κορονοϊό. Εύχομαι όλοι να είναι καλά οι οικογένειές τους. Σίγουρα. Ας δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί πέρα, το ίδιο και για τους δικούς που έχεις εδώ και για... Το ίδιο. Ωραία. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Νάς. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας.